Νόμους. Πριν λοιπόν πριν τους καταργήσετε, πάκτα σουν τσερβάντα, οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας πρέπει να τηρούνται μέχρι να αλλάξουν. Αν, εμείς γιατί λέμε λοιπόν Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης? Γιατί τα θέματα της διευθέτησης του χρέους και της ολοκλήρωσης του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να είναι συμφωνημένες με σκληρή διαπραγμάτευση. Ακριβώς όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο σκληρή θα είναι η διαπραγμάτευση. Και θεωρώ ότι μπορούμε να, παρότι διαφωνούμε, και διαφωνούμε και σε ορισμένα πράγματα λοιπόν, σοβαρά, μπορούμε να πούμε ότι σε όρους και προϋποθέσεις που θα θέσουμε ένθεν και ένθεν θα πάμε όλοι μαζί και πολύ δυνατά. Ο κύριε Χατζησοκάτη, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί έθεσαν θέματα για τα εθνικά. Και θέλω να κλείσουμε. Πώς θα κλείσουμε? Τόση ώρα ακούγαμε το δίπολο. Θέλω να ακουστεί. Ναι, όχι κύριε Καμπουράκη. Όχι κύριε Καμπουράκη. Έχουμε κι άλλο πάνελ πίσω. Τι να κάνουμε? Δεν γίνεται, με συγχωρείτε, καταλάβετε. Ναι, αλλά όταν πήγα να μου δώσετε το λόγο. Ναι, πώς θα γίνει. Εντάξει. Να υπάρχει τουλάχιστον ισομερός, τουλάχιστον στοιχειωδός ισομερός. Ισομέρεια υπάρχει, υπάρχει. Να πει μια τελευταία κουβέντα, επιτρέπεις να πει μια τελευταία κουβέντα. Ναι, γιατί βλέπω το. Έχουμε μέχρι τις 9 και 4. Βλέπω το κόκκινο. Να ορίστε, έχουμε και αυτά τώρα, μας καρφώνουν και αυτά. Τι να κάνουμε, λοιπόν. Εγώ τα παρακολουθώ. Λοιπόν, κοιτάξτε, θέλω να σου πω ότι εμείς